Σε λίγη ώρα ο κύριος Μπλίνκεν θα βγει από τη Μεγάλη Βρετάνια που έχει καταλύσει για να πάει στην αρχαία αγορά. Για να πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών πρώτα. Θα πάει πρώτα στο Υπουργείο Εξωτερικών και μετά στην αγορά. Υπουργείο Εξωτερικών. Έλα, έλα, Φάνη μου. Και μετά υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στη Μεγάλη Βρετάνια. Φεύγω από το πλάνο για να δείτε. 100 αστυνομικοί βρίσκονται εδώ, όπως έχω πληροφορηθεί. Σε περίπου 5 λεπτά θα αναχωρήσει ο Άντωνι Μπλίνκεν, ο οδικός για το Υπουργείο Εξωτερικών εδώ δίπλα. Θα κλείσουν η Βασιλέως Γεωργίου Αμαλίας και η Βασιλή Σοφίας. Τώρα 20 μέτρα είναι, αλλά τέλος πάντων τώρα. Λίγα μέτρα είναι. 9 παρατέταρτο είναι προγραμματισμένο ραντεβού των δύο υπουργών. Ακούτε και το πετάει και ελικόπτερο από πάνω από αυτή πάνω, τη στιγμή. Ναι. 9 παρατέταρτο, οι δύο υπουργοί θα κηρύξουν την έναρξη του τέταρτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν συνομιλίες των δύο αντιπροσωπιών. Ρε Συμφάνη, τι θηρία είναι αυτά τα αυτοκίνητα. Και κατόπιν θα υπάρξει κατηδίαν συνάντηση. Τι θηρία αυτοκίνητα είναι αυτά, ρε φίλε. Είναι εδώ, και αυτά έβλεπα χθες στο Μάξι μου. Εδώ ήταν οι συνάδελφοι, ήταν η Σοφία από το πεζοδρόμιο, όχι στο Μαξίμου, το πεζοδρόμιο, το απέναντι πεζοδρόμιο και περνάγανε τα αυτοκίνητα. Και μέτρησα καμία δεκαπενταριά θηρία που περνάγανε. Εδώ παίζονται τα γεωστρατηγικά σχέδια, ας πούμε, της Μεσογείου, της Αντρίκης, και εσύ κοιτάς τα Μάξια. Εδώ κοίταγε στο Βάτραχο στο Μαξίμου το πρωί. Εδώ εσύ κοίταγε στο Βάτραχο στο Μαξίμου. Δεν ρωτήσαμε τη Φασουλάκη τι είναι αυτό μέσα. Θα το ρωτήσουμε. Τι είχε μέσα. Λοιπόν, μεγάλη κινητικότητα. Μόλις βγει, ερχόμαστε. 10:30. Έλα, Φάνη. 10:30 θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, μόλις βγει, ο Μπλίνκεν φώναξε. Ναι, σφύρα. Σφύρα, για να πούμε να τον δείξουμε. Σφύρα κλέφτηκα, να τον περιλάβουμε. Λοιπόν.